Γεια χαρά. Ρε παιδί μου, να πούμε 10 νεκροί λέει και ακόμα βρίσκουν. Το παράξενο ποιο είναι? Ότι να ήταν ένα τροχαίο, να ήταν μια πτώση αεροπλάνου, το καταλαβαίνω. Ρε, από βροχές, από μια βροχή 10 νεκροί και βάλε, είναι τρομερό. Και από ό,τι μου έλεγε προηγουμένως εδώ με το ρόλο μας ο κύριος Γιαννόπουλος, ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των πολύ έντονων βροχών. Μου αποκάλυψε το 1896, αν θυμάμαι καλά, από βροχές, ένα τέτοιο περίπου περιστατικό όπως σήμερα, 70 νεκροί στην Αθήνα. Είναι νόμος το ποδόσφαιρο. Όταν ανοίγεσαι για να σοβαρίσει, για να σκοράρεις και αφήνεις τον κόλο σου πίσω ανοιχτό, στην κόντρα θα σε τρελάνει ο άλλος. Αυτό έπαθε χθες η Ιρλανδία από τη Δανία. Προηγήθηκαν οι Ιρλανδοί 1-0. Ισοφάρισαν οι Δανείοι και αμέσως προηγήθηκαν μετά από 5 λεπτά με 2-1. Έλεξε το μίσχρονο 2-1. Και στο δεύτερο μίσχρονο, κατάμεσο το γήπεδο, ήταν φυσικό για τους Ιρλανδούς να βγουν μαζικά μπροστά για να λεφάρουν. Και μετά να βάλουν κι άλλο γκολ. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Βρήκαν χώρους οι Δανείοι, είχαν οπισθοχωρήσει και βγαίνανε στην κόντρα σαν δαιμονισμένοι. Ήταν και ένα χωράφι μπροστά τους, πάρε ένα, πάρε δύο, πάρε πέντε. 1-5 τελικό. Και τη Δανία είναι η τελευταία χώρα από την Ευρώπη που θα πάει στο Μουντιάλ. Έλα φίλε. Γεια χαρά. Γεια. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή. Πάμε. Ο αποκλεισμός της Ιταλίας από το Μουντιάλ της Ρωσίας αφαιρούνται εξαιρετικά σε όλους εκείνους που ζήτησαν την κεφαλή πίνακη του Γερμανού επειδή αποκλείστηκε η Ελλάδα από τη Ρωσία. Δηλαδή δεν ήθελαν να αποκλειστεί. Συνέχεια θέλουν νίκες, όχι ήττες. Μα και οι νίκες και οι ήττες είναι μέσα στο παιχνίδι, Γεωργίου. Αυτό που λέμε να ζητάμε την κεφαλή πίνακη του προπονητή είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος, διότι δεν παίζει ο προπονητής. Έκανε το λάθος ο Καρνέζης στον πρώτο αγώνα και έκανε το πέναλτι. Φταίει ο προπονητής. Δηλαδή, αν έμπαινε ένα λάθος, ένα γκολ κατά λάθος και αποτύχει, να πούμε ζήτω στον προπονητή, και άμα χάνεται μια τέτοια ευκαιρία, ανάθεμα στον προπονητή, πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις νίκες και με τις ήττες. Και οι ήττες είναι μέσα στη ζωή μας και με αυτές διδασκόμεθα και δεν φουσκώνουμε και υπερηφανευόμεθα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα. Σε ευχαριστώ πολύ, λέω. Αυτά θα να πω. Έγινε. Και εμάς να ζούμε όπως έχουμε τα πράγματα. Μίλησα σήμερα το πρωί με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μέσα από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Και μου είπαν ότι είναι πολύ ενθουσιασμένοι με τους δανεικούς που έχει δώσει φέτος ο ΠΑΟΚ. Πολύ ενθουσιασμένοι. Δηλαδή μου είπανε για τον Ουάρντα, για τον Γιαννούλη, για τον Λάμπρου στο Πανιόνιο, για τον Χατζησαΐα, για τον Χαρίση. Μου λένε είμαστε ενθουσιασμένοι. Τώρα να γυρίσουν πίσω δεν το βλέπω. Να γυρίσουν πίσω τώρα εννοώ το Γενάρη. Δεν το βλέπω. Πάντως όλοι οι δανεικοί του ΠΑΟΚ πάνε πολύ καλά στις ομάδες που έχουν πάει. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο, μ' ακούς? Έλα φίλε μου. Οι πόρτερ 11 φτάσαν οι νεκροί. Ναι. Και ψάχνουμε ακόμη. Και το γαμό το ξέρεις ποιο είναι. Είναι ψαχνοούμενοι ακόμα. Ναι. Το γαμό το είναι ότι έχουμε κυβέρνηση πολιτικών μηχανικών. Το έχει σκεφτεί αυτό? Όχι, βέβαια. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι πολιτικός μηχανικός. Ο Φλαμπουράρης είναι πολιτικός μηχανικός. Κάτι άλλο παρακατιανή υπουργή. Σπρίτης, Μίτσης. Κάνα μισό λεπτό να κάνω εγώ μια ερώτηση σε εσένα τώρα.
Τι σχέση ο πολιτικό μηχανικό, ο πρόεδρο Βουλή, με τη βροχόπτωση σήμερα εκεί? Μετά την πλημμυρικά, ρε Τζορτζέλα, ρε Τζορτζέλα, σε καλό παιδί, μετά την πλημμυρικά, ρε Γιώργο. Έχουν κλείνει 3 χρόνια. Πολιτικό μηχανικό δηλώνει και ο πρωθυπουργό αλλάστον αυτόν, εντάξει. Του το φύγανε το πτυχίο στο σπίτι. Τώρα κάτι άλλο θα να σου πω. Λες πολλές φορές για τον Πρίτανη, που καταλαβαίνω τον έχεις γνωρίσει και προσωπικά. Ναι, ναι. Ότι ξέρει από μπάλα, είναι ωραίος, αλλά είναι, είναι άρρωστος. Τα λέει έτσι, Ολυμπιακό. Τα λέει αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω φιλικά, γιατί αγαπάω, σ' αγαπώ και σένα και την εκπομπή. Όταν σε παίρνει ο άλλος την άλλη ομάδα και κάθεται να σου εξηγήσει γιατί ο Μανολάς δεν είναι ο παιχταράς, αυτός τι είναι? Άρρωστος είναι, Στοχόλμη έχει. Και τον αφήνεις και περνάει ντούκο. Μια άλλη ομάδα είναι άσχετος, γιατί ο Μανολάς δεν είναι ο Κελίνη. Άκουσε με. Ή ο... πέ μου τώρα Γιώργο, γιατί κάθομαι και ακούω και... Άμα σταματήσεις να μιλάς μου. Ναι, θέλω να φάω τα ραδιόφωνα, γι' αυτό σου λέω. Άκουσε με λοιπόν, άκουσε με λοιπόν. Τώρα σ' ακούω, ναι. Εγώ δεν είπα για τον Πρίτανη κάτι αντίστοιχο που λένε κάποιοι άλλοι για τον Μανολά. Εγώ είπα για τον Πρίτανη ότι ήταν μέσα στο γήπεδο του Περιστερίου και φώνασε ο Θεός να κόβει χρόνια από Παναθηναϊκούς και από Αγγίδες και να τα δίνει στο Βαγγέλα μας. Αυτό τι είναι? Και εγώ αυτό φωνάζω. Αφού ο Βαγγέλης είναι ο πρόεδρος της ομάδας που αγαπάω, τι θα κάνω? Αχ, Χριστέ μου. Ναι, δηλαδή, εντάξει, μπράβο, μπράβο. Όταν είσαι Ολυμπιακός δεν ξέρεις από μπαλά. Αυτό τι είναι? Είναι καινούργιο θεώρημα αυτό, κάτι. Είπα εγώ δεν ξέρει μπάλα. Ρε το αντίθετο είπα, ότι ξέρει μπάλα. Αλλά είπα ότι είναι άρρωστος, όπως είσαι και εσύ άρρωστος. Ανίατος. Πριν κλείσω που είμαι άρρωστος, θα θυμίσω και κάτι. Είχαν βγει μερικοί και είχαν πει ότι εξαφανίστηκε ο Πρίτανης. Ο οποίος εσύ μας είπες, βεβαίως, τα χαιρετίσματά μου, τον άνθρωπο δεν το ξέρω, ότι είχε τα προβλήματά του. Βεβαίως. Λοιπόν, χαιρετίσματα στον Πρίτανη. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Και μια που είπε για Μανολά ο προηγούμενος, ακούστε τα μήνυμα τώρα. Έτσι λίγο να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Καλησπέρα, λέει, κύριε Γιώργο. Jason από Δραπετσόνα. Όχι Jason Αντιγόνη, ούτε Ιάσον. Σκέτο Jason. Εγώ, λέει, δεν στενοχωρήθηκα για τον αποκλεισμό της Ελλάδας και της Ιταλίας για λόγους εθνικούς και για λόγους φανέλας. Στενοχωρήθηκα πολύ που δεν θα δω το τεκνό, το κοστάκι, το Μανολά στο γήπεδο της Ρωσίας και το σούπερ τεκνό Ντανιέλ Ντερόση. Πραγματικά πολύ ωραία παιδιά. Κρίμα που το Μοντιάλ της Ρωσίας δεν θα έχει πια την ίδια γοητεία αν έπεσαν αυτά τα δύο πολύ ωραία αγόρια. Κρύα κακνά της καχνής, να πει κέρματα, συμπληρώνω εγώ. Αβέλε μπουτσά. Έλα φίλε. Ναι. Για χαρά. Γεια. Αμπέμπε Λελέκουα. Δηλαδή αν ο πρόεδρός μας, γιατί τυχαίνει να είμαι Ολυμπιακός, ναι, με την ομάδα που αγόραζε στην Αγγλία, ναι, κληρωθεί ο Ολυμπιακός με την ομάδα της Αγγλίας και ο Ολυμπιακός χάσει, τι κάνουμε ρε παιδιά? Που το λατρεύουνε σαν θέλω τον πρόεδρο. Αφού να σου πω κάτι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέγονται. Όταν λες να κόβει ο Θεός χρόνια από άλλους για να τα δίνει σε άλλον. Επειδή κρατάς τα προσχήματα, είναι γελία. Όχι, δεν είναι σοβαρά. Ναι. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είσαι στυλ χιούμορ και καλαμπούρι. Το εννοεί. Ναι. Το λέει με πάθος. Ναι. Αυτό είναι. Χρήση ψυχιατρικής παρακολούθησης. Κουπάσα, δεν μιλάς καν για την ομάδα. 42. Τι δεν ξέρω όμως. Δεν μιλάς για την ομάδα, για μια ιδέα. Μιλάς για έναν πρόεδρο που επένδυσε τα λεφτά του και αύριο θα φύγει, θα πάει αλλού. Και σου λέω, άμα παίξει ο Ολυμπιακός τα δύο παιδιά του Μαρινάκη και χάσει ο Ολυμπιακός, ποιον θα στηρίξεις? Τι θα τον κάνεις τον πρόεδρο τότε? Ρόδος. Τέλος πάντων. Έγινε. Καλό απόγευμα. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Ένας φίλος εδώ, Αγγλής προφανώς, με ρωτάει. Γιώργο, λέει, θα αποζημιωθεί για τον τραυματισμό του Γιώργασον. Βεβαίως, φίλε, και θα αποζημιωθεί από την UEFA. Συγγνώμη, από τη FIFA. Συγγνώμη, από τη FIFA. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Συνονόματος. Εύχομαι να βρεθούν στόη οι άνθρωποι που αγνοούνται από τη κακοκαιρία. Σε ακούω χρόνια. Σε πήρα σήμερα τηλέφωνο για να σταχώσω με κάποιο τρόπο. Μ'
Πάμε λοιπόν. Χώστα, χώστα. Λοιπόν, βγάζει τον Πογιόπουλο στην εκπομπή. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν κολλάει σε αυτή την εκπομπή. Θα καταλάβω εγώ. Ο Πογιόπουλος δεν το καταλαβαίνει ότι δεν κολλάει σε αυτή την εκπομπή. Κοίταξε να σου πω. Ο Πογιόπουλος έχει άποψη ποδοσφαιρική. Είναι Ολυμπιακός. Έχει άποψη ποδοσφαιρική. Δεν είναι άσχετος. Δεν είναι άσχετος. Αηδιάζεις όταν ακούς τον Πογιόπουλο να μιλάει για ποδόσφαιρο. Είναι σαν να μιλάς εσύ για νύχια. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Μην το βγάζεις, σε παρακαλώ. Δηλαδή για να ακούμε την εκπομπή όμορφα. Εγώ θα σου πω κάτι. Εσύ είπες αηδιάζεις. Ένας προχθές που ήταν ο Πογιόπουλος, ξέρεις τι μου μετά. Ε? Μπράβο στον Πογιόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Ο ένας αρέσει, ο άλλος δεν αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι έξυπνος. Έχει πολύ ωραίο λόγο. Έχει πολύ ωραίο παρουσιαστικό. Αλλά δεν κάνει για μπάλα, ρε Γιώργο. Πάντως αυτό που είπε είχε λογική. Δεν κάνει για μπάλα. Είναι σαν να μιλάς εσύ για νύχια. Δεν γίνεται. Πάλι νύχια. Πάλι νύχια. Έγινε, ρε. Έγινε, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Για χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, και τι θέλω να σου πω. Δεν είναι ο κόσμος, έχει κάνει μια σύγχυση σχετικά με το Μαρινάκι. Και για να το θέσω λίγο διαφορετικά, εάν ήταν ο Κούγιας πρόεδρος στον Ολυμπιακό, είχε λεφτά πολλά. Και σου δίνει λεφτά, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, και έπαιρνε και κύπελο ΕΠΑ. Άμα θα έφερε και λέγανε στεναχωριόμασταν το ίδιο, στον Ολυμπιακή, ποια είναι η γνώμη δικιά σου. Λες ότι να στεναχωριόμουν εγώ αν έφερε ο Κούγιας. Ο Βαγγέλης είναι ένα παιδί του Ολυμπιακού. Έλα, μ' ακούς. Έλα. Δεν ξέρω, Λεωνούση, αν δεν πει γραμμή. Μ' ακούς. Και ο 051 μου λέει, δηλαδή εγώ αυτός ο προηγούμενος τι ήθελε να κάνει, αντιπολίτευση πάνω στα, στα πτώματα ή μαρτών. Επειδή κύριε Γεωργίου είμαι και εγώ πολιτικός μηχανικός, σου λέω ότι ο φίλος μιλάει για το μαγικό ραβδί του Χάρι Πότερ. Μόνο έτσι γίνονται αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Ελλάδα σε 3 χρόνια. Επίσης πρέπει να είσαι και medium να ξέρεις που θα πέσει βροχή. Ίση με αυτή ενός εξαμήνου σε μία μέρα. Όχι πού πάμε, αλλά πού θα πάμε είναι το ερώτημα. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Βεβαίως. Η θάλασσα είναι στα 5 μέτρα. Όλη η Ελλάδα έχει θάλασσα γύρω-γύρω. Και καταφέρνουμε πάντα να πνίγονται και να πλημμυρίζουν. Να, εσύ τι ήθελες να κάνουν μπανιό. Τι να κάνει. Γιατί το πες αυτό, δεν κατάλαβα. Εσύ τι ήθελες η... Λέω ότι φυσικά φαινόμενα τέτοιου είδους καταλήγουν στη θάλασσα. Εδώ στο Φάληρο, στο υπόδρομο. Όχι, όπως το είπες, ακούστηκε ότι έπρεπε να κολυμπήσουν για να σωθούν. Κάπως έτσι. Όχι εγώ. Λοιπόν, να σου πω, Γιώργο, εδώ είναι αδιανόητο αυτό, δεν είναι. Το φαινόμενο αυτό, ναι, έλεγαν βροχές οι μετεωρολόγοι σε όλη την Αττική. Και προχθές τα λέγαν τα ίδια και αντιπροχθές λέγαν τα ίδια. Και για αύριο τα λένε. Ωραία. Δηλαδή, αν ήμασταν Ολλανδία, τώρα θα είχαμε βυθιστεί, έτσι. Θα γινόμασταν. Δεν είναι εσύ μας τώρα. Δεν είναι ότι έβρεξε και έγινε ιστορία. Είναι ότι έβρεξε, πώς το λένε να πούμε, νεροποντή καράστια. Μέσα έριξε τόσο νερό όσο θα έριξε σε 6 μήνες. Πριν αυτό που σου είπα, ίσως δεν το κατάλαβες. Λέω, η Ελλάδα είναι γύρω-γύρω όλο θάλασσα. Το νερό όταν βρέχει φυσιολογικά πάει, πέφτει στη θάλασσα. Μάλιστα, λοιπόν, παρακάτω. Αυτό εννοούσα. Και τι, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν γίνονται τίποτα έργα, δεν γίνονται τίποτα και η ηθική. Μα να γίνονται σε όλη την Ελλάδα έργα. Τι πράγμα. Σε όλη την Ελλάδα περιμετρικά που τη θάλασσα να γίνονται έργα. Γιώργο, εδώ το φαινόμενο αυτό είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Το νερό φυσικά θα κυλήσει στη θάλασσα. Πάντα είναι τα μπαζωμένα ρέματα. Αυτά χρόνια τα ακούμε. Εμάς τώρα, αυτοί που πνίγηκαν μέσα στη θάλασσα ή μέσα στο νερό της βροχής. Εγώ άλλο λέω. Το νερό, δεν καταλαβαίνουμε το νερό έχει ένα δρόμο που βρίσκει και φεύγει. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Άρα δεν γίνονται έργα. Άρα αυτοί που κτίζανε τα σπίτια εκεί είναι υπεύθυνοι για αυτά. Αυτό εννοώ. Δεν το είπες μέχρι τώρα. Το εννοείς. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Πού φτάσαμε. Έλα.
Είμαι ο επόμενος. Ο επόμενος. Τι κρύο. Για λέγε. Κρίμα ρε φίλε, κρίμα για τους ανθρώπους, κρίμα. Πραγματικά, δηλαδή, εντάξει. Τι να πεις. Ενέτη 2017, έτσι. Δεν είμαστε στο 1980 και 90. Τέλος πάντων. Να σου πω, είδες καθόλου Εργοτέλη, Β' Εθνική καθόλου, είδε. Όχι, όχι. Όχι, ε. Έχω βάλει δύο Απόλλωνα ΕΣΔΙ, έτσι. Αρκετό, έτσι. Στην τηλεόραση Απόλλωνα. Α, από κοντά δεν έχει δει. Όχι. Θέλω να μου πει λίγο τη γνώμη σου για αυτό το Μαυρίδη Χρήστο που είναι τερματοφύλακα. Ένας μικρός, είναι γύρω στο 1,84. Τον έχει δει καθόλου. Όχι. Μάλιστα. Δεν έχω άποψη. Α, δεν είσαι. Και το, για τον Αλμπάνι τι άποψη. Έχω άποψη και το είπα, πολύ καλό ταλέντο που θα εξελιχθεί και μάλιστα θα προσθέσει το θέλει πολύ η ΑΕΚ. Καλός παίκτης αυτός. Καλός ναι, παίκτης. Ναι, καλός. Και μια άποψη για Β' Εθνική, τι βλέπεις, να ανεβαίνει ο Εργοτέλης φέτος ή τουλάχιστον Όφη. Ο Όφη έχει περισσότερες πιθανότητες από τον Εργοτέλη. Ναι, έκανε γκέλα βέβαια τις προάλλες. Έφερε μια σοπαλία, εντάξει. Από εκεί και πέρα. Τώρα ανεβαίνουν δύο. Δύο ανεβαίνουν, είναι Όφη όπως είπες. Μάχη θα γίνει έτσι. Είναι μάχη. Ο Άρης το καλή Παγωρί. Ομάδα έχει Παναχαϊκή από τη δέση. Η μοναδική ομάδα που έχει κάνει τρεις νίκες. Καλή ομάδα, καλή ομάδα. Και το θέμα είναι, βέβαια έχουμε τιμωρήσει τώρα το Γκόνια για ένα μήνα. Και δεν ξέρω τι βέβαια τραβάει αυτός. Δηλαδή από ό,τι είδα παίζει επίθεση και πίσω δεν τέτοιο. Καλά, δεν το θυμόμαστε από την Καλυθέα. Που κάτι γίνει. Καλυθέα έχει γίνει. Δεν θυμάσαι τι γινόταν. Δεν θυμάσαι. Τον είχαν τάραξει πεντάρες να μου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αν μπορέσουμε. Ένας Αιγύπτιος έχει πάει την ομάδα. Αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Γιατί εντάξει. Δύσκολο το βλέπω για αργότερα. Έχει μια ομάδα τουλάχιστον πάνω. Εντάξει, την πάτησε πέρσι Όφη. Πολύ κακά αποτελέσματα εντός Ηρακλείου. Ναι. Και δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο γύρο ήταν πολύ καλός. Στο δεύτερο γύρο ήταν. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες πέρυσι που διακρίνονται στο δεύτερο γύρο ήταν Όφη και ήταν Τρίκαλα. Αλλά παρόλο που χάσει. Όλοι ξέρει τι περιμένανε. Είχαν χάσει ένα από τον πρώτο. Καλά, όλοι εντάξει. Περιμένανε ότι ο Άρης θα ανέβαινε. Εγώ δεν το περίμενα όταν είδα ότι είχε μέσα να πούμε 7-8 παίκτες από τον 600 χρονό. Ναι ρε φίλε, είχε Τσιμπούρ μέσα, είχε τι τον Τάτο, είχε... Μέχρι Ραούλ, μπράβο, είχε... Είχε Κακόμοιρα στα μάτια. Το θέμα δεν ανεβήκανε, εντάξει. Έγινε ρε. Ανέβηκε ο Απόλλωνας, θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε τίποτα για Β' Εθνική, όχι μόνο για Πρωτή Εθνική. Σε ευχαριστώ πολύ ρε, συνέχεια. Για χαρά. Yeah. Έλα φίλε. Γιώργο. Έλα. Έλα ρε, ο Μπιλ. Έλα, ρε, Μπιλ. Να κάνετε το σταυρό σας όσοι ακούτε και δεν έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με τέτοια καιρικά φαινόμενα, έτσι, με μπόρα, με κατακλυσμό, με ανεμοστρόβιλο, με τέτοια πράγματα. Να κάνετε το σταυρό σας όλοι δηλαδή, να μην βρεθούμε, εγώ έχω βρεθεί προσωπικά, έχω κινδυνεύσει, ξέρεις τώρα αυτά, γίνονται σε 5 λεπτά μέσα. Αυτοί όλοι πνιγήκανε σε 5 λεπτά μέσα. Μην νομίζεις ότι κράτησε καμιά ώρα, καταλαβες. Και δυστυχώς το κακό έρχεται πολύ πιο γρήγορα. Το καλό αργεί να αργήσει, γαμώ το κερατό του. Το κακό γίνεται από σε δευτερόλεπτα. Έχω βρεθεί με το ταξί μου, τότε είχα ένα Audi. Το 93, 94, πότε ήτανε. Λοιπόν, και αφιθέας ρε, εδώ ρε, από κάτω ρε, που μιλάμε για έργα αποχετευτικά και δίθεν ότι η θάλασσα είναι δίπλα μας και σηκώνεται πέφτει ένα μπουρίνι και ανεβαίνει ξαφνικά, ανεβαίνει η στάθμη. Ξαφανίζεται η αφιθέας και αρχίζουν και πλέον τα αυτοκίνητα. Και προλαβαίνω εκεί στο ύψος του Μαρινόπουλου, είναι η οδός Ήβης. Και το κόβω δεξιά για να γλιτώσω, να γλιτώσω το ρεύμα αυτό της αφιθέας και κατεβαίνει από πάνω ένας χήμαρος και με σκεπάζει ολόκληρο. Και να έχω τώρα μία... Το εντάξει, κάθε σοκ. Άρχισε να ουρλιάζει. Και την έχω ένα χαστούκι για να τη συνεφέρω. Με χίλια ζόρια κατέβηκα να τη βγάλω, να τη βάλω στο πεζοδρόμιο. Αυτά γίνανε σε 5 λεπτά. Δηλαδή θα μπορούσε να με πάρει εμένα να με παρασύρει στην αφιθέας και να βρεθώ βέβαια από κάτω να πλέω στο φλίσμο ή στο τροκατερό. Λοιπόν,
να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, ο Θεός να φυλάει μεγάλα και δρεμά συλληπιτήρια στις οικογένειες. Πού να βρούνε κουράγιο τώρα από τη μια στιγμή στην άλλη, να έχει τον άνθρωπό σου, να μην έχει την παλιά αρρώστια, να μην έχει να μην υποφέρει από καρδιά, να μην έχει από κεφαλικό, να είναι γερός, να είναι και ξαφνικά να είναι στο φέρετρο, στο φριάσιο. Δηλαδή είναι άλλο να προσέχουμε τι λέμε, γιατί είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινα και θέλει τρομερή ψυχή και τρομερή τύχη να μην βρεθεί κανένας, μα κανένας, και να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν παίζει ρόλο αν βρέχεται η Ελλάδα. Εδώ βρέχεται η Ελλάδα γύρω γύρω από θάλασσα και χάνονται κάθε χρόνο 20 από πνιγμό. Ευχαριστώ, Μπιλ. Τα λέμε. Για καλά. Γιώργο, λέει, τυχαία άκουσα το σχόλιο περί Μπογιόπουλου. Η γνώμη μου είναι ότι το μοναδικό μειονέκτημα του Μπογιόπουλου είναι πως πρόκειται για ένα αδιόρθωτο γάβρο. Κατά άλλα, και από μπάλα ξέρει και από πολιτική ξέρει και γενικά πάντα η γνώμη του πλην θρήνου, όχι θρύλου, πλην θρήνου, είναι σωστή και περιστατωμένη. Συνεπώς ο Μπογιόπουλος πρέπει να βγαίνει στην εκπομπή. Κάτι... Δεν συνεχίζω, γιατί είναι το μυστικό το μήνυμα για κάποιους άλλους. Ναι. Καλησπέρα. 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 Γιώργο, είμαι. Εσύ γρήγορα, μόνο ένα λεπτό έχουμε μπροστά μας. Ένα λεπτό, λοιπόν, τσάκα τσάκα. Επειδή Γεωργίου έχει πει, ο Βούνας και ο Καμπή έχουν μιλήσει για την ηλικιότητα. Ο Βούνας έχει πει ότι μην τα ακούνεσαι με ηλικιότητα, γιατί θα σε κερδίσει από εμπειρία. Ο Καμπή έχει πει ότι την ηλικιότητα να την αντιμετωπίζει, να την κυνηγά, γιατί ξαπλώνεται. Βγήκε ένα ακροατή προηγουμένω και το πρόβλημά του ήταν γιατί βγαίνει ο Μπογιόπουλο και μιλάει για ποδόσφαιρο. Και μάλιστα είπε και αυτή τη ρητορία του μεγάλη που το λέει και συνέχεια, ότι σήμερα μιλάει για τα νύχια. Και το λέει και συνέχεια ότι είπε ξυπνάδα. Από όλου αυτού που βγαίνουν, ο Μπογιόπουλο τώρα έχει ενοχλήσει που βγαίνει και μιλάει για ποδόσφαιρο. Ο κάθε γραφικό που βγαίνει και λέει άτομα που δεν ξέρουν να μιλήσουν για τίποτα άλλο εκτό από ποδόσφαιρο. Που δεν τον ενδιαφέρει. Το τι γίνεται στη χώρα, το πόσοι πεινάνε, πόση ανεργία, πόση αυτό, ούτε τον ενδιαφέρει να πεινάνε τα παιδιά του. Και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κερδίζει η ομάδα του. Δηλαδή, τον ενόχλησε ο Μπογιόπουλος. Ή δεν ξέρει ότι εδώ στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι άκρος πολιτικοποιημένο. Γιώργο, μ' ακούς? Πολύ καλά. Λοιπόν, πάει αυτό το ένα. Και το δεύτερο τσάκα τσάκα, στο προσάπτω ένα φάουλ που κάνες. Είπε για τον Πρίτανο αυτό που είπε τότε που τέλειωσε. Ναι, ναι. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, το έχουμε περαστικά στην περιπέτεια υγείας που είπε ότι αντιμετωπίζει. Έτσι, καταρχήν ο Πρίτανος είπε μια τρομερή λυθιότητα. Δηλαδή, άμα το αναλύσουμε αυτό που είπε, δηλαδή ο άνθρωπος εύχεται να πεθαίνουν οι Αγγλίοι στην Παζλαϊκή και να ζει ο Μαρινάκης. Και τα χρόνια του να πίνει ο Μαρινάκης. Εσύ είναι Γεωργίου Πιτέλες. Λες και είπε ο Πρίτανος κάποια ξυπνάδα. Γιατί το λες, ήταν τελείως φαόλ αυτό που έλεγα, Εμένα τι μου χρεώνεις. Στο χρεώνεις γιατί το είπες. Είναι τελείως ηλίθιο αυτό που υποκρίτανες και γυρνάς και το λες και εσύ. Δηλαδή ο άνθρωπος έρχεται να πεθαίνει αυτή την Παρναϊκή και να ζει ο Μανέκης. Βρε, το έχει πει στον Ταμάκη και στην εκπομπή αυτό. Δεν το λέω εγώ για πρώτη φορά. Δεν το γνωστοποιώ εγώ αυτό. Το έχει πει στην εκπομπή. Είναι απαντάω και το προηγούμενο ακροατή που τον ενόχλησε ο Μπογιόπουλος. Τώρα αυτή που βγαίνει με κάτι τέτοια άτομα. Έτσι. Και εύχονται αυτά τα πράγματα. Το είπε. Στάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, γεια. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Πάμε γρήγορα να σε λίγο πάλι μαζί. Έλα, φίλε. Ναι. Μας ακούτε? Ναι. Έλα. Μίλα εσύ, φίλε, μίλα εσύ πρώτα. Πάμε. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες. Και σε αυτούς που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους και σε αυτούς που έχουν πάθει τεράστιες ζημίες, γιατί έβλεπα τα έκτακτα που βγάζαν οι τηλεοράσεις. Και πραγματικά είναι μεγάλη καταστροφή. Το πρόβλημα για μένα, μια και έχει προκύψει αυτό το μεγάλο θέμα, κάνω τώρα έτσι μια μίνι αναφορά. Για μένα, Γιώργο, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και ξεκινάει από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι με πλημμύρες, είτε σήμερα έγινε στη Μάνδρα και στην Πέραμο, στη Νέα Πέραμο. Διαχρονικό, έτσι. Εγώ δεν καταλογίζω ευθύνες στους μεν που ήταν και τώρα που είναι άλλοι. Γενικά δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν με μια τέτοια νεροποντή να διαλύονται δύο πόλεις και να έχουμε 12-13 θύματα. Το βρίσκω λίγο έτσι πραγματικά τραβηγμένο. Πραγματικά λυπηρό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Ιταλική λύση στην εθνική της Ελλάδα
της Εθνικής Ιταλίας έχουν ρίξει το τραπέζι κάτι ονόματα βαρύγδουπα, έτσι. Αντζελότη, Κόντε, Αλέγκρι, Μαντσίνι. Εμείς εδώ πέρα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Και από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαβάζω, δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις εσύ, τίνουν να το κρατήσουν το Γερμανό. Τον θέλουν οι παίκτες. Όχι, δεν τον θέλουν οι παίκτες. Ο Παπασταθόπουλος βγήκε και τον με φάει απαρτία. Ναι, που για μένα είναι, για μένα είναι οι παίκτες τη δεδομένη στιγμή. Ναι, μεν τους πέφτει λόγος, αλλά δεν αποφασίζουν αυτοί. Λοιπόν, ο Λαλίστατος κύριος υφυπουργός αθλητισμού τοποθετήθηκε, αν θυμάμαι καλά, την ίδια μέρα μετά τον αποκλεισμό, την επόμενη, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Όπως επίσης ο Λαλίστατος κύριος υφυπουργός τοποθετήθηκε και για το, όταν την ίδια μέρα, για το βούλευμα που αφορούσε τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Κομπότη, τον κύριο Σπανό, διαιτητές κλπ. Αυτό το που προέκυψε με το, για τα αδικήματα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Δεν τον είδα όμως τον κύριο υφυπουργό αθλητισμού, διότι θα σε πληροφορήσω εγώ, αν δεν σε έχουν πληροφορήσει άλλοι κύριοι υφυπουργοί, εδώ και πάνω από 10 μέρες ο κύριος Βίκτορας Μητρόπουλος έχει κάνει. Ο κύριος Βίκτορας Μητρόπουλος, θα σε πληροφορήσω κύριε υφυπουργέ, πρόκειται για ένα αξιόπιστο άτομο, σοβαρό. Δεν πετάει ποτέ αρλούμπες, δεν πετάει ποτέ τυχαία κουβέντα στον αέρα. Σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό δήλωσε ότι για τις εκλογές της ΕΠΟ δαπανήθηκαν πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Το ακούσατε αυτό εσείς, κύριε Γεωργίου? Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν σας είδα λαλίστατο, κύριε υφυπουργέ μου. Δεν είδα τα αντανακλαστικά σας να μπουν σε λειτουργία, να ψαχτείτε, να πείτε αυτός ο άνθρωπος εδώ, εκδότης, παλιός παράγοντας, σοβαρός άνθρωπος, είπε, δήλωσε κάτι σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβελίας. Αλήθεια λέει, ψέματα λέει. Για να το, να το διερευνήσουμε λίγο. Για να το δούμε λίγο. Θέλεις να μιλήσουμε στα ίσια? Όχι στα ίσια και στα πατήσια. Άκουσε με. Ναι. Δεν το συμφέρει να το διερευνήσει. Μα γιατί? Πώς έτρεξε να πει για το βούλευμα χωρίς καν το βούλευμα να έχει καθαρογραφή, να είναι πλήρες το βούλευμα, να έχει αποσταθεί. Άκουσε. Δεν το συνέφερε. Δεν το συμφέρει μάλλον να το ερευνήσει. Ναι. Διότι θέλει να ρίξει τον Μαρινάκη από την ΕΠΟ. Ένα. Σοβαρά. Όχι ασόβαρα. Και δεύτερον, έχει πληροφορηθεί ότι ο κύριος Κοντονής για την παρέμβαση δικαιοσύνης για την καθυστέρηση των 14 μηνών που χρειάστηκε το Συμβούλιο Εφετών, έτσι, για αυτή την ιστορία, έχει διατάξει ανάκριση. Ανάκριση γι' αυτό έχει διατάξει ο κύριος Κοντονής. Στους εφέτες, βέβαια, γιατί καθυστέρησαν 14 μήνες, είναι μια επόμενη που να γίνει σε ένα μήνα. Και στους τρεις που αποφασίσαν ή στον έναν? Σε όλους τους παιδιούς, όχι στους τρεις. Α, και στους τρεις, γιατί καθυστέρησαν. Ναι. Μάλιστα. Εγώ λέω τώρα, ρε παιδάκι μου, έχει προκύψει αυτό. Δεν έχει πάρει χαμπάρι ο κύριος υφυπουργός, αθλητισμού. Γιατί σου είπα, ήταν πολύ λαλίστατο την ίδια μέρα όταν υπήρχαν διαρροές. Μα δεν άκουσε εσύ, Θοδωρή. Ναι. Γιατί κάνεις αφελείς ερωτήσεις? Δεν καταλαβαίνεις ότι. Μα δεν το συμφέρει το Κοντονή. Η μάνα Κοντονής τι ήθελε? Να τελειώσει η αυτοκρατορία του Ολυμπιακού στην ΕΠΟ. Μάλιστα. Και από να διατάξει τώρα τι θα γίνει με τα 6 εκατομμύρια. Α, δεν τον ενδιαφέρει αυτό τι έχει γίνει. Ενώ αν ήταν, ας πούμε. Όχι, τον ενδιαφέρει να πέσει η ΕΠΑ από τον Ολυμπιακό. Ναι, δηλαδή τώρα πάτε σκυλιά, λέστε, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι γίνεται εκεί μέσα, έτσι δεν έχουμε κανένα. Αντιθέτως, καίγεται, γιατί οι εφέτες έβγαλαν, να πούμε, το βούλευμα σε 14 μήνες, μια υπόθεση που έπρεπε να φύγει σε ένα μήνα. Αυτό το λέει ο κ. Κοντονής. Βεβαίως. Ο κ. Κοντονής το λέει. Δηλαδή ένα τέτοιο υλικό έπρεπε να ξεψαχνιστεί, έπρεπε να αποκρυπτογραφηθεί, έπρεπε και να βγει σε κακό, σε τρεις μέρες έπρεπε να βγει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή για να μην το. Εγώ απορίες εκφράζω, έτσι, απορίες, σαν ένας θεατής απλώς. Λοιπόν, και επειδή βλέπω τώρα ότι έχει την τιμητική του Παλαιοπριτανή σήμερα. Σωτήρη, εσύ πρέπει να σε αποπίσω ένα. Ναι, Σωτήρη. Τελειώνω. Δεν μου λες, Γιώργο, από πότε η αγάπη ενός οπαδού, ενός φιλάθλου για τον πρόεδρό του. Ένα πρόεδρο που έχει προσφέρει, ένα πρόεδρο που προσφέρει και αγαπάει την ομάδα του, την υποστηρίζει, την ενισχύει, την βελτιώνει, την ανεβάζει επίπεδο. Από πότε, είτε αυτός είναι του Ολυμπιακού, είτε είναι ο λογοπαδός του Παναθηναϊκού. Ναι, μην πλασιάζεις, ναι. Από πότε είναι αμαρτία, γιατί βλέπω μια. Τι είναι αμαρτία, ποια είναι αμαρτία? Είναι αμαρτία, δηλαδή ένας φίλαθλος αγαπάει τον πρόεδρο του. Δεν μα όχι. Θοδωρή, μαζί μου μιλάς. Ναι. Δεν μιλάς τώρα με τον Πλήτανη. Γιατί μπορεί. Άκουσε με. Δεν είναι καθόλου αμαρτία να αγαπάει ο καθένας τον πρόεδρο της ομάδας του. Αμαρτία είναι να λέει
κόψε χρόνια από το Θοδωρή να τα δώσει σε μένα. Εντάξει, αυτό είναι σχήμα λόγου τώρα. Δεν είναι σχήμα λόγου. Το έχει ακούσει και εσύ ο ίδιο από αυτή την εκπομπή. Σωμαδολογούσε. Εκεί το θέμα όλο. Έγινε, δε. Συγγνώμη, Σωτήρη. Για χαρά, για χαρά. Έλα, Σωτήρη. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, καταρχήν ένα σχόλιο τώρα με τις πλημμύρες. Ένα απλό και τίποτα άλλο. Γιατί εγώ ποτέ δεν έχω επέμβει για κοινωνικά θέματα. Είναι αμαρτία το 2017 να πνίγονται 13 άνθρωποι από πλημμύρα. Πραγματικά αμαρτία. Και μεγάλη στεναχώρια. Πάμε στο επόμενο. Τώρα, επειδή έπιασα αυτή την κουβέντα με τον Θόδωρα. Γιώργο, είσαι να δει ποτέ στα πολιτικά και αθλητικά δρόμενα της χώρας. Η πρόεδρε. Όπα, Σωτήρη. Ναι, ναι. Όπα, πάμε στο Μαρίνο τον Αλιφέρη. Έλα, Μαρίνο. Γιώργο, δυστυχώς, ένας ακόμη νεκρός από την κακοκαιρία. 14 μέχρι αυτή την ώρα. Ο απολογισμός της θεομηνίας που χτύπησε κυρίως την Μάνδρα. Εντοπίστηκε λοιπόν ένας ακόμη άντρας νεκρός από τις δυνάμεις της προσβλητής πριν από λίγο. Είναι, όταν έλεγες, όταν ήταν 11 νεκροί και έλεγες υπάρχουν 3 αγνοούμενοι, τελικά αυτοί βρέθηκαν και είναι νεκροί. Δεν αποκλείεται να είναι ανάμεσα τους και οι αγνοούμενοι στους τα θύματα. Πάντως, Γιώργο, αν δεν το δει κάποιος από κοντά, δεν μπορεί πραγματικά να καταλάβει τι έχει συμβεί στη Μάνδρα. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι λες και έχει πέσει, λες και έχει βομβαρδιστεί, σπίτια τα έχει παρασύρει ο κύμαρος. Τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο άμμο στη μάζα, σιδερικών, και εδώ η πυροσβεστική προσπαθεί και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίνο. Για χαρά, για χαρά. Έλα, Σωτήρη. Τι να πεις, Γιώργο, μετά από αυτά τώρα. Δεν θέλω ούτε να σχολιάσω για μπάλα, για τίποτα. Δηλαδή, οι άνθρωποι... Χάθηκαν λες και ήταν σπιρτόκουτα, δηλαδή στα νερά. Εντάξει, ας μιλήσω επόμενο τώρα, γιατί και εγώ κατά κάποιο τρόπο η στεναχώρια είναι μεγάλη. Τι να μιλήσουμε για μπάλα τώρα. Για καλά, Γιώργο. Για καλά. Έλα, φίλε μου. Έλα, Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα πάλι, Στρασίβουλος είμαι. Γεια σου, Στρασίβουλε. Θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ήθελα, ήθελα να πάρω και μόλις βγήκε ο Αλιφέρης, μου κόψε τα πόδια. Δεν ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για μπάλα, αλλά τέλος πάντων έχει σχέση αυτό που θα πω με κάτι που είπαμε χθες, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Για την αλλίωση του αποτελέσματος. Θέλω να σου δώσω μια είδηση. Ναι. Τη Δευτέρα παίζει πάω κατρόμητος. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, μετά από συνεννόηση, δεν θα παίξουν τρεις παίχτες. Δεν θα παίξει ο Χατζησαΐας από συμφωνία των δύο προέδρων. Αυτό το λέμε όλη την περσινή εβδομάδα, το λέγαμε. Άκουσε με, και δύο παίχτες ακόμα, ο Ουάρντα και ο Γιαννούλης, έχουν κάρτες. Τις οποίες πρέπει να εκτίσουν σε 4 αγωνιστικές. Και τις εκτείνουν τώρα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι συμφώνησαν οι δύο πρόεδροι για αλλίωση αποτελέσματος. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, επειδή δεν έβαλε ο Πίντο τον Απολεόνι τότε, είναι αλλίωση αποτελέσματος. Πρέπει κάπου να σοβαρευτούμε. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει τη Δευτέρα. Έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω. Ας το πάρουν οι παιδί. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, μια μέρα που συζητάγαμε για δωροδοκίες και τα λοιπά, όχι μαζί με άλλους, δεν θυμόσουν το όνομα του παράγοντα της ΑΕΚ. Θέλω να σου το θυμίσω. Τυροβολάς. Όχι. Τυροβολάς. Όχι. Όχι. Δεν ήταν Τυροβολά. Ήταν κι άλλος ένας. Αυτός ήταν γενικός αρχηγός, Γιώργο, τότε. Βρε, μαζί με αυτόν που σου λέω τώρα εγώ, αυτός έμενε σε κάτι καμπάνες κάτω στην Λιφάδα. Αυτός που σου λέω εγώ δεν είχε συλληφθεί. Δεν θυμάμαι γιατί. Τον Τυροβολά τον θυμάμαι. Τον Τυροβολά τον θυμάμαι. Σε ένα χωριό έξω από τις Σέρες. Όχι, μου ήταν ένας άλλος μόλις παράγοντας από σίγμα. Τέλος πάντων. Ξεκινάει το όνομά του. Θα σου μιλήσω και θα σου πω. Τέλος πάντων. Έγινε, ρε. Έγινε, ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα εδώ που μου λέει Γιώργο, εγώ έχω παίξει μπάλα από πιτσιρικάς με τον Μπογιόπουλο. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ήταν ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης την Α κατηγορία Αθήνας το 1985. Ήταν βραβευμένος ως το καλύτερο δεκάρι στο πρωτάθλημα τύπου. Ήταν πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα τύπου 2 φορές. 4 λέει τελικούς έχει παίξει σαν αρχικός του ριζοσπάστη στο πρωτάθλημα τύπου. Και επιπλέον έχει γράψει ένα βιβλίο, Ποδόσφαιρο, μία θρησκεία χωρίς άπιστους, που έχει γίνει best seller. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην μιλάμε ο Γιώργος για μπάλα και να μιλάνε κάποιοι άλλοι? Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Πριν 2 εβδομάδες, με το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής πρωταθλήματος,
Άκουσα με τα αυτιά μου δημοσιογράφους εδώ στην Αθήνα να λένε ότι υπάρχει όρος, υπάρχει όρος στις μεταγραφές του Άρντα, του Χατζησαρία και του Γιαννούλη να μην παίξουν φέτος με τον ΠΑΟΚ. Στους δανεισμούς. Δεν το ξέρω αυτό. Υπάρχει όρος. Δεν θα παίξουν γιατί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ και τα έχουν συμφωνήσει. Υπάρχει όρος. Να το λέμε όπως είναι το πράγμα. Να μην το λέμε όπως μπορεί να φανταζόμαστε ή κάτι άλλο. Υπάρχει όρος. Δεν θα παίξουν γιατί υπάρχει όρος. Mm. Έτσι, αν αύριο το πρωί παίξει ο ΠΑΟΚ. Όταν λες υπάρχει όρος, όταν είναι βουνό. Όχι βουνό. Ωραία. Λοιπόν, σαν να παίξει, δηλαδή, εμείς πήραμε το ΜΑΚ τώρα από τη Zenit. Και αν έπαιζε φέτος ο ΠΑΟΚ στο Europa League, πιθανόν, δεν γνωρίζω, να υπήρχε ένας όρος που να έλεγε ότι εναντίον τη Zenit δεν θα μπορέσει να παίξει ο ΜΑΚ. Δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό σε αυτό. Μάλιστα. Είναι μια συμφωνία άλλο. Μεταξύ των ομάδων. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, κατά τα άλλα, για το θέμα αυτό, μακάρι να βοηθούσαν οι δικές μας οι ευχές, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές και να χτυπήσουμε στη ρίζα το πρόβλημα. Δεν γίνεται σε μια χώρα, ας πούμε, το 2017 σαν την Ελλάδα, που υποτίθεται μας στην Ευρώπη, να συμβαίνουν γεγονότα που δεν ξέρω, τα βλέπουμε αυτά σε τριτοκοσμικές χώρες. Δεν παιδί μου, όπως με μια βροχή. Όπως είπα στην αρχή, να έλεγα ότι πρόκειται για μια πτώση αεροπλάνου. Σε ένα σεισμό. Παστόδια. Δεν από βροχή. Δηλαδή, και ξέρεις τι είναι, Γιώργο, δεν συμβαίνει πρώτη φορά τέτοια έκταση να πάνε με τόσους νεκρούς. Αλλά κάθε χρόνο, εγώ κάτι θυμάμαι να γίνεται με τις βροχές. Κάθε χρόνο. Δεν πρέπει να ασκηθούν κάποιες ευθύνες σε αυτούς που πρέπει. Κάποιοι υπογράφουν για τα έργα αυτά που γίνονται, ας πούμε, που δημιουργείται πρόβλημα στην πορεία. Δεν γίνονται έργα, απλά επάνω σε μπαζωμένο χώμα κάνουν σπίτια. Ναι, ποιος δίνει άδειες σε ένα μπαζωμένο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πρέπει να το πάμε στη ρίζα, ας πούμε, το θέμα. Μετά με το άλλο. Ήταν η άλλη σε υπόγεια, έτσι. Πού να προλάβει να βγει ο άλλος από το υπόγειο όταν πλακώνει τέτοια ένταση, τέτοια ποσότητα νερού. Πού να προλάβει να βγει από το υπόγειο. Μέχρι να βγει από το υπόγειο έχει βγει. Δεν είναι σχεδιασμένες έτσι όμως οι πόλεις, οι εκάστοτε πόλεις. Τώρα, τώρα γιατί μιλάς για τις νέες πολιτείες που και εκεί γίνεις κακομοίρας. Εδώ στις νέες πολιτείες έχουμε τόσους νεκρούς από προσοχή. Ξέρεις τι γίνεται, τι μου κάνει εντύπωση, γιατί στο λέω. Επειδή όταν ζούσα στην Αγγλία μπορεί να βρέχει και 4-5 μέρες ερήμη. Δεν ήταν η ένταση όμως εκεί. Δεν ήταν ιδιαίτερα. Τι έχω κάνει εγώ στην Αγγλία ή Ολλανδία. Στην Ολλανδία 10 λεπτά βρέχει, 10 λεπτά σταματάει. Ήταν flat όλα εκεί. Και δεν είχα δει ποτέ τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Έγινε, δε. Ποτέ, λοιπόν, έλα. Για χαρά. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Να σου λύσω την απορία. Ο Χρυσοβιτσιάνος. Το θυμήθηκα, ε. Μια και σου λύσα την απορία, να μας πούν και οι φίλοι Ολυμπιακοί, γιατί έχω και εγώ δύο απορίες. Ποιος ήταν αυτός που είχε πιάσει το Λίσα και τον Τεφαρία των Ιωαννίνων το 79. Και ποιος είχε πιάσει το Δοξάκι και το Σκαρτάδο στη Ρόδο πάλι το 79. Σε χαιρετώ, φυλάκια. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τώρα που μου πάρει για το Χρυσοβιτσιάνο. Εκείνες εποχές ο Χρυσοβιτσιάνος είχε νοικιάσει μια καμπάνα κάτω στην Λιβάδα και στην δηλαδή καμπάνα έμεινε ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος. Πηγαίναμε λοιπόν κάτι απογεύματα εγώ με τον Κώστα τον Κέσαρη, τον πατέρα του Θέμη, τον Κώστα τον Κέσσαρη, που έχω πει παρηλημένα ότι είμαστε μεγαλωμένοι μαζί, συμμαθητές κτλ. Κτλ. Και τις πέραμε στη δηλωτή, πέσαμε δηλωτή. Και έλεγα την Χρυσοβιτσιά του, μα τη δηλωτή αγόρι μου. Έλα. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα. Κοντά σε όλα, τώρα να προσθέσω να πω και εγώ τα διάφορά μου, μεγάλη τραγωδία. Αλλά μία απορία έχω, καλό πίσω και καλό πρόεδρε. Τα και ρωτάω γενικά. Σε εκείνη την περιοχή, Μάντρα και σε όλη αυτή την περιοχή, έχουν υποθεί. Δεν έχει κυριαρχήσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα μου πεις, και τι, θα γυρίσουν πίσω οι νεκροί, με μαγικό ραβδί, θα γίνει μονομιάς, όχι, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, σήμισης μου και όλα αυτά, αυτή την απορία πήρα να σου πω, να μην σου τρώω το και τον χρόνο, καλό πίστα και καλό πρόεδρε, αυτή την απορία βάζω. Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για καλά, φίλε. Καλό σου βράδυ. Για καλά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργο, χαίρομαι που είσαι καλά, καταρχήν στην υγεία σου. Ευχαριστώ πολύ.
λυπάμαι για το σημερινό γεγονός, είναι απίστευτο, δεν το συζητώ. Τι να πω, συλληπιτήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι εκδής, έχουμε γνωριστεί δύο φορές μαζί, πάρα πολλά χρόνια πριν, δεν σε έχω ξαναβάρει ποτέ τηλέφωνο. Μία φορά στο Σκραβενί στα Πετράωνα, είχε ένα πούντο. Ναι. Λοιπόν, και τότε είχε γεννηθεί η κόρη σου, για να καταλάβεις. Το 98 μίλαρ. Ναι, είχε γεννηθεί η κόρη σου. Και επειδή σε είχα γνωρίσει την πρώτη φορά στο Ιασό, όταν ήταν έγκυος η γυναίκα σου, εγώ είχα χάσει ένα μωρό τότε και για μένα γεννήθηκε η κόρη μου το 99. Όταν σε βρήκα στο Σκλαβενίτη, μου λες, θα σου πάρει τα βρακιά, έτσι ακριβώς. Η κόρη. Η κόρη, ναι. Στα πήρε. Μου το πει τότε. Στα τότε πήρε. Το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, το θυμάμαι σαν τώρα. Θέλω να σου θυμίσω μόνο, δεν θέλω να μην ξέρω από τόσο τίποτα, να σου θυμίσω το όνομα του Βαράγω Τσάικα, έτσι σίγουρο. Το είπαμε, ο Χρυσοβησιάνος. Ήταν μαζί με τον Μίτσο, με τον Δημητρίο, τον αρχηγό της, των Σερών που είχε πάει στην ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Στους ανθρώπους, γεια. Γεια. Γιώργο, εγώ λέει πολιτικά δεν θέλω να μιλάω στην εκπομπή. Αλλά ξέρεις τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός μας απόψε. Αντί να πάει μέχρι τη Μάδρα, θα μιλήσει το απόγευμα, λέει, στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για το Πολυτεχνείο. Στις 7.30 ώρα. Και ο Παρίσταστος μου γράφει, Γιώργο, δεν θα πάει ο Μπουφόν στο Μουντιάλ. Αλλά θα πάει ο Τιμ Κάχιλ από την Αυστραλία. Εύκολα χθες ο Πανακός κέρδισε την Κίμκι. Σήμερα, απόψε, Φενέρμπαξε Ολυμπιακός. Κοντά μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ. Αύριο στις 4 θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά. Κρίμα. Πραγματικά, δηλαδή, εντάξει. Τι να πεις. Ενέτη 2017, έτσι. Δεν είμαστε στο 1980 και 90. Τέλος πάντων. Να σου πω, είδες καθόλου Εργοτέλη, Β' Εθνική καθόλου, είδες? Όχι. Έχω βάλει δύο ειδία, από όλο να ειδία, έτσι. Αρκετό, έτσι. Στην τηλεόραση από όλο. Α, από κοντά δεν ειδί. Όχι. Θέλω να πει λίγο την γνώμη σου για αυτό το Μαυρίδη Χρήστο που είναι τερματοφύλακα. Ένας μικρός, είναι γύρω στο 1,84. Τον έχει δει καθόλου? Όχι. Μάλιστα. Δεν έχω άποψη. Α, δεν είσαι. Και για τον Αλμπάνι τι άποψη? Έχω άποψη και το είπα, πολύ καλό ταλέντο που θα εξελιχθεί και μάλιστα θα προσθέσει το θέλει πολύ η ΑΕΚ. Καλός παίκτης αυτός. Καλός ναι, είναι καλός. Και μια άποψη για Β' Εθνική, τι βλέπεις, να ανεβαίνει ο Εργοτέλης φέτος ή τουλάχιστον Όφη? Όφη έχει περισσότερες πιθανότητες από τον Εργοτέλη. Ναι, έκανε γκέλα βέβαια τις προάλλες. Έφερε μια σοπαλία, εντάξει. Από εκεί και πέρα. Τώρα ανεβαίνουν δύο. Δύο ανεβαίνουν, είναι Όφη όπως είπες. Μάχη θα γίνει έτσι. Είναι Μάχη. Ο Άρης το Παμπορή. Καλή ομάδα έχει, Παναχαϊκή από τι είδα. Η μοναδική ομάδα που έχει κάνει τρεις νίκες. Καλή ομάδα. Και το θέμα είναι, βέβαια έχουμε τιμωρήσει τώρα το Γκόνια για ένα μήνα και δεν ξέρω τι βέβαια τραβάει αυτός. Δηλαδή από ό,τι είδα παίζει επίθεση και πίσω δεν τέτοιο. Καλά, δεν το θυμόμαστε από την Καλυθέα. Που καλά, κάποιος, Καλυθέα είχε γίνει. Δεν θυμάσαι τι γινόταν. Δεν θυμάσαι. Τον είχαν ταράξει πεντάρες να μου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αν μπορέσουμε. Ένας Αιγύπτιος έχει πάει την ομάδα. Αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Γιατί εντάξει. Δύσκολο το βλέπω για ποτέ. Έχει μια ομάδα τουλάχιστον πάνω. Εντάξει, την πάτησε πέρσι Όφη. Πολύ κακά αποτελέσματα εντός Ηρακλείου. Ναι. Και δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο γύρο ήταν πολύ καλός. Στο δεύτερο γύρο ήταν. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες πέρυσι που διακρίθηκαν στο δεύτερο γύρο ήταν Όφη και ήταν Τρίκαλα. Αλλά παρόλο χάσει... που όλοι ξέρει τι περιμένανε. Είχαν χάσει ένα από τον πρώτο. Καλά, όλοι περιμένανε ότι ο Άρης ανέβαινε. Εγώ δεν το περίμενα όταν είδα ότι είχε μέσα να πούμε 7-8 παίκτες από τον 600 χρονών.
Ναι, ρε φίλε, είχε τσιμπούρ μέσα, είχε τον τάτο. Με γραούλ, μπράβο, είχε. Είχε κακομοίρα στα μάτια. Το θέμα δεν ανέβηκαν, εντάξει. Έγινε, ρε. Ανέβηκε από όλο να σα δούμε φέτο τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε, να πούμε τίποτα για Β' Εθνική και όχι μόνο για πρώτη εθνική. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Για χαρά. Yeah. Έλα, φίλε. Γιώργο. Έλα. Έλα, ρε, ο Μπιλ. Έλα, ρε, Μπιλ. Να κάνετε το σταυρό σας όσοι ακούτε και δεν έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με τέτοια καιρικά φαινόμενα, έτσι, με μπόρα, με κατακλυσμό, με ανεμοστρόβιλο, με τέτοια πράγματα. Να κάνετε το σταυρό σας όλοι δηλαδή, να μην βρεθούμε, εγώ έχω βρεθεί προσωπικά, έχω κινδυνεύσει, ξέρεις τώρα αυτά, γίνονται σε 5 λεπτά μέσα. Αυτοί όλοι πνιγήκανε σε 5 λεπτά μέσα. Μην νομίζεις ότι κράτησε καμιά ώρα, καταλαβες. Και δυστυχώς το κακό έρχεται πολύ πιο γρήγορα. Το καλό αργεί να αργήσει. Γαμώ το κερατό του. Το κακό γίνεται από σε δευτερόλεπτα. Έχω βρεθεί με το ταξί μου. Τότε είχα ένα Audi. Το 93, 94, πότε ήτανε. Λοιπόν, και αφιθέας ρε, εδώ ρε, από κάτω ρε, που μιλάμε για έργα αποχετευτικά και δίθεν ότι η θάλασσα είναι δίπλα μας και σηκώνεται πέφτει ένα μπουρίνι. Και ανεβαίνει ξαφνικά, ανεβαίνει η στάθμη, ξαφανίζεται η αμφιθέας και αρχίζουν και πλέον τα αυτοκίνητα. Και προλαβαίνω εκεί στο ίδιο του Μαριλόπουλου, είναι η οδός Ήβης. Και το κόβω δεξιά για να γλιτώσω, να γλιτώσω το ρεύμα αυτό της αμφιθέας και κατεβαίνει από πάνω ένας χήμαρος και με σκεπάζει ολόκληρο. Και να έχω τώρα μία... Το υπάρξει, κάθε σοκ. Άρχισε να ουρλιάζει. Και έχω ένα χασκούπι. Για να τη συνεφέρω, με χίλια ζόρια κατέβηκαν να τη βγάλω, να τη βάλω στο πεζοδρόμιο. Αυτά γίνανε σε 5 λεπτά. Δηλαδή θα μπορούσε να με πάρει εμένα, να με παρασύρει στην αφιθέας και να βρεθώ βέβαια από κάτω να πλέω στο φλίσμο ή στο τροκατερό. Λοιπόν, να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, ο Θεός να φυλάει μεγάλα και δερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες. Πού να βρούμε κουράγιο τώρα, από τη μια στιγμή στην άλλη, να έχει τον άνθρωπο. Βγάζει τον Πογιόπουλο στην εκπομπή. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν κολλάει σε αυτή την εκπομπή. Να καταλάβω εγώ. Ή ο Πογιόπουλο δεν το καταλαβαίνει ότι δεν κολλάει σε αυτή την εκπομπή. Κοίταξε να σου πω. Ο Πογιόπουλο έχει άποψη ποδοσφαιρική. Είναι Ολυμπιακό, έχει άποψη ποδοσφαιρική. Δεν είναι άσχετο. Δεν είναι άσχετο. Αηδιάζει όταν ακού τον Πογιόπουλο να μιλάει για ποδόσφαιρο. Είναι σαν να μιλάς εσύ για νύχια. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Μην το βγάζεις, σε παρακαλώ. Δηλαδή για να ακούμε την εκπομπή όμορφα. Εγώ θα σου πω κάτι. Εσύ είπες αηδιάζεις. Ένας προχθές που ήταν ο Μπογιόπουλος, ξέρεις τι μου μετά. Μπράβο στον Μπογιόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Ο ένας αρέσει, ο άλλος δεν αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι έξυπνος. Έχει πολύ ωραίο λόγο. Έχει πολύ ωραίο παρουσιαστικό, αλλά δεν κάνει για μπάλα, ρε Γιώργο. Πάντως αυτό που είπε, είχε λογική. Δεν κάνει για μπάλα. Είναι σαν να μιλάς εσύ για νύχια. Δεν γίνεται. Πάλι νύχια. Πάλι νύχια. Έγινε, ρε. Έγινε, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Για χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Δεν είναι ο κόσμος, έχει κάνει μια σύγχυση. Σχετικά με το Μαρινάκι. Και για να το θέσω λίγο διαφορετικά, εάν ήταν ο Κούγιας πρόεδρος στον Ολυμπιακό, είχε λεφτά πολλά. Και σου δίνει λεφτά, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, και έπαιρνε και κύπελο UEFA. Άμα θα έφερε και λέγανε στεναχωριόμασταν το ίδιο, στον Ολυμπιακή, ποια είναι η γνώμη δικιά σου. Λε ότι να στεναχωριόμουν εγώ, αν έφερε ο Κούγιας, ο Βαγγέλης, είναι ένα παιδί του Ολυμπιακού. Έλα, μ' ακούς. Έλα! Δεν ξέρω, Λεωνούση, αν δεν πει γραμμή. Μ' ακούς! Και ο 051 μου λέει, δηλαδή, εγώ αυτός ο προηγούμενος τι ήθελε να κάνει, αντιπολίτευση πάνω στα πτώματα ή μαρτών. Επειδή, κύριε Γεωργίου, είμαι και εγώ πολιτικός μηχανικός, σου λέω ότι ο φίλος μιλάει για το μαγικό ραβδί του Χάρι Πότερ. Μόνο έτσι γίνονται αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Ελλάδα σε 3 χρόνια. Επίσης πρέπει να είσαι και medium να ξέρεις που θα πέσει βροχή. Είσαι με αυτή ενός εξαμήνου σε μία μέρα. Όχι που πάμε, αλλά που θα πάμε είναι το ερώτημα. Έλα, φίλε.
Ναι. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Βεβαίως. Η θάλασσα είναι στα 5 μέτρα. Όλη η Ελλάδα έχει θάλασσα γύρω-γύρω. Και καταφέρνουμε πάντα να πνίγονται και να πλημμυρίζουν. Δηλαδή, εσύ τι ήθελες να κάνουν μπανιό. Τι να κάνει. Γιατί το πες αυτό, δεν κατάλαβα. Εσύ τι ήθελες η... Λέω ότι φυσικά φαινόμενα τέτοιου είδους καταλήγουν στη θάλασσα. Εδώ στο Φάληρο, στο υπόδρομο. Όχι, όπως το είπες, ακούστηκε ότι έπρεπε να κολυμπήσουν για να σωθούν. Κάπως έτσι. Όχι εγώ. Λοιπόν, να σου πω, Γιώργο, εδώ είναι αδιανόητο αυτό, δεν είναι. Το φαινόμενο αυτό, ναι, έλεγαν βροχές οι μετεωρολόγοι σε όλη την Αττική. Και προχθές τα λέγαν τα ίδια και αντιπροχθές λέγαν τα ίδια. Τι για αύριο τα λένε. Ωραία. Δηλαδή, αν ήμασταν Ολλανδία, τώρα θα είχαμε βυθιστεί, έτσι. Θα γινόμασταν. Δεν είναι εσύ μας τώρα. Δεν είναι ότι έβρεξε και έγινε αυτή η ιστορία. Είναι ότι έβρεξε, πώς το λένε να πούμε, νεροποντή καράστια. Μέσα έριξε τόσο νερό όσο θα έριξε σε 6 μήνες. Πριν αυτό που σου είπα, ίσως δεν το κατάλαβες. Λέω, η Ελλάδα είναι γύρω γύρω όλο θάλασσα. Το νερό όταν βρέχει φυσιολογικά πάει, πέφτει στη θάλασσα. Μάλιστα, λοιπόν, παρακάτω. Αυτό εννοούσα. Και τι, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν γίνονται τίποτα έργα, δεν γίνονται τίποτα και η ηθική. Να γίνονται σε όλη την Ελλάδα έργα. Τι πράγμα. Σε όλη την Ελλάδα περιμετρικά που τη θάλασσα να γίνονται έργα. Γιώργο, εδώ το φαινόμενο αυτό είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Το νερό φυσικά θα κυλήσει στη θάλασσα. Πάντα είναι τα μπαζωμένα ρέματα. Αυτά χρόνια τα ακούμε. Είναι με εμάς τώρα. Αυτοί που πνίγηκαν μέσα στη θάλασσα ή μέσα στο νερό της βροχής. Εγώ άλλο λέω. Το νερό, δεν καταλαβαίνω το νερό έχει ένα δρόμο που βρίσκει και φεύγει. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Άρα δεν γίνονται έργα. Άρα αυτοί που κτίζανε τα σπίτια εκεί είναι υπεύθυνοι για αυτά. Αυτό εννοώ. Δεν το έπεις μέχρι. Το εννοείς. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πέρα που φτάσαμε. Έλα. Είμαι επόμενος. Ο επόμενος. Τι κάνει. Για λέγε. Κρίμα ρε φίλε, κρίμα για τους ανθρώπους. Πώς μου, να μην έχει την παλιά αρρώστια, να μην έχει, να μην υποφέρει από καρδιά, να μην έχει από κεφαλικό, να είναι γερός, να είναι και ξαφνικά, να είναι στο φέρετρο, στο φριάσιο. Δηλαδή είναι, να προσέχουμε τι λέμε, γιατί είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Είναι πάρα πολλά ανθρώπινα και θέλει τρομερή ψυχή και τρομερή τύχη να μην βρεθεί κανένας, μα κανένας, και να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν παίζει ρόλο αν βρέχεται η Ελλάδα, εδώ βρέχεται η Ελλάδα γύρω γύρω από θάλασσα και χάνονται κάθε χρόνο 20 από πνιγμό. Ευχαριστώ, Μπιλ. Τα λέμε. Για καλά. Γιώργο, λέει τυχαία, άκουσα το σχόλιο περί Μπογιόπουλου. Η γνώμη μου είναι ότι το μοναδικό μειονέκτημα του Μπογιόπουλου είναι πως πρόκειται για ένα αδιόρθωτο γάβρο. Κατά άλλα, και από μπάλα ξέρει και από πολιτική ξέρει και γενικά πάντα η γνώμη του πλην θρήνου, όχι θρύλου, πλην θρύνου, είναι σωστή και περισταδομένη. Συνεπώς ο Μπογιόπουλος πρέπει να βγαίνει στην εκπομπή. Κάτι... Δεν συνεχίζω, γιατί είναι το μυστικό το μήνυμα για κάποιους άλλους. Ναι, καλησπέρα. Γιώργο, εμέ. Εσύ γρήγορα, μόνο ένα λεπτό έχουμε μπροστά μας. Ένα λεπτό, λοιπόν, τσάκα. Επειδή Γεωργίου έχει πει, ο Βούνας και ο Καμπή έχουν μιλήσει για την ηλικιότητα. Ο Βούνας έχει πει ότι μην τακώνεσαι με ηλικιότητα, γιατί θα σε κερδίσει από εμπειρία. Ο Καμπή έχει πει ότι την ηλικιότητα να την αντιμετωπίζει, να την κυνηγά, γιατί θα πλώνεται. Βγήκε ένα Σαουκρατή προηγουμένω και το πρόβλημά του ήταν γιατί βγαίνει ο Μπογιόπουλο και μιλάει για ποδόσφαιρο. Και μάλιστα είπε και αυτή τη ρητορία τη μεγάλη που το λέει και συνέχεια, ότι σαν να μιλά για τα νύχια. Και το λέει και συνέχεια ότι είπε ξυπνάδα. Ο από όλου αυτού που βγαίνουν, ο Μπογιόπουλος τον έχει ενοχλήσει που βγαίνει και μιλάει για ποδόσφαιρο. Ο κάθε γραφικός που βγαίνει και λέει άτομα που δεν ξέρουν να μιλήσουν για τίποτα άλλο εκτός από ποδόσφαιρο. Που δεν τον ενδιαφέρει το τι γίνεται στη χώρα, το πόσοι πεινάνε, πόση ανεργία, πόση αυτό. Ούτε τον ενδιαφέρει το να μα πεινάνε τα παιδιά του. Και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κερδίζει η ομάδα του. Δηλαδή τον ενόχλησε ο Μπογιόπουλος. Ή δεν ξέρει ότι εδώ στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι άκρος πολιτικοποιημένο. Γιώργο, μ' ακούς? Πολύ καλά. Λοιπόν, πάει αυτό το ένα. Και το δεύτερο τσάκα-τσάκα, σου προσάπτουν ένα φάουλ που κάνες.
Είπε για τον Πρίτανο αυτό που είπε τότε που τότε. Ναι, ναι. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, το έχουμε περαστικά στην περιπέτεια υγεία που είπε ότι αντιμετωπίζει. Έτσι, καταρχήν ο Πρίτανο είπε μια τρομερή λυθιότητα. Δηλαδή, άμα το αναλύσουμε αυτό που είπε, δηλαδή ο άνθρωπο έρχεται να πεθαίνουν οι αγγλίε στην Παναγική και να ζει ο Μαρινάκη. Και τα χρόνια του να πει ο Μαρινάκη. Εσύ είναι Γεωργίου Πιτέλε. Δεν σου είπε ο Πρίτανο καμιά ξυπνάδα. Γιατί όλε. Ήταν τελείω όλο αυτό που έλεγα. Εμένα και μου χρεώνει. Στο χρεώνει γιατί το είπε. Είναι τελείω ηλίθιο αυτό που είπε ο Πρίτανο και γυρνά και το λε και εσύ. Δηλαδή ο άνθρωπο έρχεται να πεθαίνει αρχή και παγναϊκή και να ζει ο Μανέκη. Το έχει πει στον Ταμάκη στην εκπομπή αυτό. Δεν το λέω εγώ για πρώτη φορά. Δεν το γνωστοποιώ εγώ αυτό. Το έχει πει στην εκπομπή. Είναι απαντό και το προηγούμενο. Ακροατή που τον ενόχλησε τον Πογιόπουλο. Στο αυτοκίνητο που βγαίνει κάτι τέτοιο άτομα. Έτσι. Και εύχονται αυτά τα πράγματα. Το είπε. Στάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, γεια. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Πάμε γρήγορα να δει λίγο πάλι μαζί. Έλα, φίλε. Ναι. Μας ακούτε. Ναι. Έλα. Μίλα εσύ, φίλε, μίλα εσύ πρώτα. Πάμε. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες. Και σε αυτούς που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους και σε αυτούς που έχουν πάθει τεράστιες ζημίες, γιατί έβλεπα τα έκτακτα που βγάζανε οι τηλεοράσεις. Και πραγματικά είναι μεγάλη καταστροφή. Το πρόβλημα για μένα, μια και έχει προκύψει αυτό το μεγάλο θέμα, κάνω τώρα έτσι μια μίνι αναφορά. Για μένα, Γιώργο, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και ξεκινάει από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι με πλημμύρες, είτε σήμερα έγινε στη Μάνδρα και στην Πέραμο, τη Νέα Πέραμο. Διαχρονικό, έτσι. Εγώ δεν καταλογίζω ευθύνες στους μεν που ήταν και τώρα που είναι άλλοι. Γενικά δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν με μια τέτοια νεροποντή να διαλύονται δύο πόλεις και να έχουμε 12-13 θύματα. Το βρίσκω λίγο έτσι πραγματικά τραβηγμένο. Πραγματικά λυπηρό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Ιταλική λύση στην εθνική της Ελλάδα, στην εθνική Ιταλίας, έχουν ρίξει το τραπέζι κάτι ονόματα βαρύγδουπα, έτσι. Αντζελότη, Κόντε, Αλέγκρι, Μαντσίνι. Εμείς εδώ πέρα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Και από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαβάζω, δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις εσύ. Κάνα μισό λεπτό, μα κάνω εγώ μια ερώτηση σε εσένα τώρα. Ναι. Τι σχέση έχει ο πολιτικός μηχανικός, ο πρόεδρος Βουλής, με την βροχόπτωση σήμερα εκεί? Μετά την πλημμυρικά, ρε Τζορτζ, έλα, ρε Τζορτζ, έλα, σε καλό παιδί, ναι. Μετά την πλημμυρικά, ρε Γιώργο, έχουν κλείνουν τρία χρόνια. Πολιτικός μηχανικός δηλώνει και ο πρωθυπουργός αλλάστον αυτόν, εντάξει. Του το φύγανε το πτυχίο στο σπίτι. Τώρα κάτι άλλο θα να σου πω. Λες πολλές φορές για τον Πρίτανη, που καταλαβαίνω τον έχεις γνωρίσει και προσωπικά. Ναι, ναι. Ότι ξέρει από μπάλα, είναι ωραίος, αλλά είναι άρρωστος. Τα λέει έτσι, Ολυμπιακό. Τα λέει αλλιώς. Ναι, ναι. Ναι. Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω φιλικά, γιατί αγαπάω, σ' αγαπώ και σένα και την εκπομπή. Όταν σε παίρνει ο άλλος στην άλλη ομάδα και κάθεται να σου εξηγήσει γιατί ο Μανολάς δεν είναι ο παιχταράς, αυτός τι είναι? Άρρωστος είναι, Στοχόλμη έχει. Και τον αφήνεις και περνάει του κοέρα, μια άλλη ομάδα είναι άσχετος, γιατί ο Μανολάς δεν είναι ο Κελίνη. Άκουσε με. Πέ μου τώρα, Γιώργο, γιατί κάθομαι και ακούω και... Άμα σταματήσεις να μιλάς, ρε σπου. Ναι, θέλω να φάω τα ραδιόφωνα, γι' αυτό σου λέω. Άκουσε με λίγο. Τώρα σ' ακούω, ναι. Εγώ δεν είπα για τον Πρίτανη κάτι αντίστοιχο που λένε κάποιοι άλλοι για τον Μανολά. Εγώ είπα για τον Πρίτανη ότι ήταν μέσα στο γήπεδο του Περιστερίου και φώνασε ο Θεός να κόβει χρόνια από Παναθηναϊκούς και από Αγγίδες και να τα δίνει στο Βαγγέλα μας. Αυτό τι είναι? Και εγώ αυτό φωνάζω. Αφού ο Βαγγέλης είναι ο πρόεδρος της ομάδας που αγαπάω, τι θα κάνω? Αχ, Χριστέ μου. Ναι, δηλαδή, εντάξει, μπράβο. Όταν είσαι Ολυμπιακός δεν ξέρεις από μπαλά. Αυτό τι είναι? Είναι καινούργιο θεώρημα αυτό? Κάτι είπα εγώ δεν ξέρει, μπαλά. Ρε, το αντίθετο είπα, ότι ξέρει μπαλά. Αλλά είπα ότι είναι άρρωστος, όπως είναι και εσύ άρρωστος. Ανίατος. Πριν κλείσω που είμαι άρρωστος, θέλω να θυμίσω και κάτι. Είχαν βγει μερικοί και είχαν πει ότι εξαφανίστηκε ο Πρίτανης, ο οποίος εσύ μας είπες, βεβαίως, τα χαιρετίσματά μου, τον άνθρωπο δεν το ξέρω, ότι είχε τα προβλήματά του. Βεβαίως. Λοιπόν, χαιρετίσματα στον Πρίτανη. Για καλά, φίλε. Για καλά. Ναι. Και μια που είπε για Μανολά ο προηγούμενος, ακούστε τα μήνυμα τώρα. Έτσι λίγο να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Καλησπέρα, λέει, κύριε Γιώργο. Jason.
από τραπετσόνα. Όχι Jason Αντιγόνη, ούτε Ιάσον, σκέτο Jason. Εγώ λέει, δεν σαν το είχα τον αποκλεισμό της Ελλάδας και της Ιταλίας για λόγους εθνικούς και για λόγους φανέλας. Στενοχωρήθηκα πολύ που δεν θα δω το τεκνό, το Κωστάκι, το Μανολά στο γήπεδο της Ρωσίας και το σούπερ τεκνό Ντανιέλ Ντερόση. Πραγματικά πολύ ωραία παιδιά. Κρίμα που το Μοντιάλ της Ρωσίας δεν θα έχει πια την ίδια γοητεία αν δεν πέσαν αυτά τα δύο πολύ ωραία αγόρια. Κυρία Καγνά της Καγνής, να πει κέρματα, συμπληρώνω εγώ. Αμπέλε Μπουτσά. Έλα φίλε. Ναι. Για χαρά. Γεια. Αμπέμπε Λελέκουα. Δηλαδή αν ο πρόεδρός μας, γιατί τυχαίνει να είμαι Ολυμπιακός, ναι, με την ομάδα που αγόραζε στην Αγγλία, ναι, κληρωθεί ο Ολυμπιακός με την ομάδα της Αγγλίας και ο Ολυμπιακός χάσει, τι κάνουμε ρε παιδιά? Που το λατρεύουνε σαν θέλω τον πρόεδρο. Αφού να σου πω κάτι, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέγονται. Όταν λες να κόβει ο Θεός χρόνια από άλλους για να τα δίνει σε άλλον. Επειδή κρατάς τα προσχήματα, είναι γελία. Όχι, δεν είναι σοβαρά. Ναι. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είσαι στυλ χιούμορ και καλαμπούρι. Το εννοεί. Ναι. Το λέει με πάθος. Ναι. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής παρακολούθησης. Κουπάς και δεν μιλάς καν για την ομάδα. Κουφάς 42. Τι δεν ξέρω πως. Δεν μιλάς για την ομάδα, για μια ιδέα. Μιλάς για έναν πρόεδρο που επένδυσε τα λεφτά του και αύριο θα φύγει, θα πάει αλλού. Και σου λέω, άμα παίξει ο Ολυμπιακός τα δύο παιδιά του Μαρινάκη και χάσει ο Ολυμπιακός, τι θα, ποιον θα στηρίξεις? Τι θα τον κάνεις τον πρόεδρο τότε? Ρόδος. Τέλος πάντων. Έγινε. Καλό απόγευμα. Για χαρά φίλε, για χαρά. Ένας φίλος εδώ, Αγγλής προφανώς, με ρωτάει, Γιώργο, λέει, θα αποζημιωθεί για τον τραυματισμό του Γιώχανσον. Βεβαίως, φίλε, και θα αποζημιωθεί από την UEFA. Συγγνώμη, από τη FIFA. Συγγνώμη, από τη FIFA. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Συνονόματος. Mm. Εύχομαι να βρεθούν στόι οι άνθρωποι που αγνοούνται από τη κακοκαιρία. Σε ακούω χρόνια. Σε πήρα σήμερα τηλέφωνο για να σταχώσω με κάποιο τρόπο. Πάμε λοιπόν. Χώστα, χώστα. Λοιπόν. Γεια χαρά. Ρε παιδί μου, να πούμε 10 νεκροί λέει και ακόμα βρίσκουν. Το παράξενο ποιο είναι? Ότι να ήταν ένα τροχαίο, να ήταν μια πτώση αεροπλάνου, το καταλαβαίνω. Ρε, από βροχές, από μια βροχή 10 νεκροί και βάλε. Είναι τρομερό. Και από ό,τι μου έλεγε προηγουμένως εδώ με το ολόγρο μας ο κύριος Γιαννόπουλος, ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των πολύ έντονων βροχών. Μου αποκάλυψε το 1896, αν θυμάμαι καλά, από βροχές, ένα τέτοιο περίπου περιστατικό όπως σήμερα, 70 νεκροί στην Αθήνα. Είναι νόμος το ποδόσφαιρο. Όταν ανοίγεσαι για να σοβαρίσει, για να σκοράρεις και αφήνεις τον κόλο σου πίσω ανοιχτό, στην κόντρα θα σε τρελάνει ο άλλος. Αυτό έπαθε χθες η Ιρλανδία από τη Δανία. Προηγήθηκαν οι Ιρλανδοί 1-0, ισοφάρισαν οι Δανείοι και αμέσως προηγήθηκαν μετά από 5 λεπτά με 2-1, έλεξε το μίχρονο 2-1 και στο δεύτερο μίχρονο, κατάμεσο το γήπεδο, ήταν φυσικό για τους Ιρλανδούς να βγουν μαζικά μπροστά για να λεφάρουν. Και μετά να βάλουν κι άλλο γκολ. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Βρήκαν χώρους οι Δανείοι, είχαν οπισθοχωρήσει και βγαίνανε στην κόντρα σαν δαιμονισμένοι. Ήτανε και ένα χωράφι μπροστά τους, πάρε ένα, πάρε δύο, πάρε πέντε. Ένα πέντε τελικό. Και τη Δανία είναι η τελευταία χώρα από την Ευρώπη που θα πάει στο Μουντιάλ. Έλα φίλε. Γεια χαρά. Γεια. Καλό απόγευμα. Και καλή εκπομπή. Πάμε. Ο αποκλεισμός της Ιταλίας από το Μουντιάλ της Ρωσίας αφαιρούνται εξαιρετικά σε όλους εκείνους
που ζήτησαν την κεφαλή πίνακη του Γερμανού επειδή αποκλείστηκε η Ελλάδα από τη Ρωσία. Δηλαδή δεν ήθελαν να αποκλειστεί. Συνέχεια θέλουν οι νίκες, όχι ήτες, μα και οι νίκες και οι ήτες είναι μέσα στο παιχνίδι, Γεωργίου. Αυτό που λέμε να ζητάμε την κεφαλή πίνακη του προπονητή είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος, διότι δεν παίζει ο προπονητής. Έκανε το λάθος ο Καρνέζης στον πρώτο αγώνα και έκανε το πέναλτι. Φταίει ο προπονητής. Δηλαδή, αν έμπαινε ένα λάθος, ένα γκολ κατά λάθος και αποτύχει, να πούμε ζήτω στον προπονητή, και άμα χάνεται μια τέτοια ευκαιρία, ανάθεμα στον προπονητή, πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις νίκες και με τις ήττες. Και οι ήττες είναι μέσα στη ζωή μας και με αυτές διδασκόμεθα και δεν φουσκώνουμε και υπερηφανευόμεθα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα. Σε ευχαριστώ πολύ, λέω. Αυτά θα να πω. Έγινε. Και εμάς να ζούμε όπως έχουμε πράγματα. Μίλησα σήμερα το πρωί με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μέσα από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, και μου είπαν ότι είναι πολύ ενθουσιασμένοι με τους δανεικούς που έχει δώσει φέτος ο ΠΑΟΚ. Πολύ ενθουσιασμένοι. Δηλαδή μου είπανε για τον Ουάρντα, για τον Γιαννούλη, για τον Λάμπρου στο Πανιόνιο, για τον Χατζησαΐα, για τον Χαρίση. Μου λένε είμαστε ενθουσιασμένοι. Τώρα να γυρίσουν πίσω δεν το βλέπω. Να γυρίσουν πίσω τώρα εννοώ το Γενάρη. Δεν το βλέπω. Πάντως όλοι οι δυναμικοί του ΠΑΟΚ πάνε πολύ καλά στις ομάδες που έχουν πάει. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο Μακούς. Έλα φίλε μου. Οι πόρτερ 11 φτάσαν οι νεκροί. Ναι. Και ψάχνουμε ακόμη. Και το γαμό το ξέρεις ποιο είναι. Είναι τρισαγνοούμενοι ακόμα. Ναι. Το γαμό του είναι ότι έχουμε κυβέρνηση πολιτικών μηχανικών. Το έχει σκεφτεί αυτό? Όχι βέβαια. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι πολιτικός μηχανικός. Ο Φλαμπουράρης είναι πολιτικός μηχανικός. Κάτι άλλοι παρακατιανοί υπουργοί. Σπρίτ.